ακροάτριες και φίλοι ακροατές, καλησπέρα. Τελειώνει ο θερμός Ιούλιο σήμερα και μας βρίσκει ξανά στην ΕΡΤΟΠΕΝ, τον ανεξάρτητο σταθμό των αγωνιζόμενων εργαζόμενων που φιλοξενεί και πάλι το δίκτυο Σπάρτακος. Ήταν ένας μήνας που μας βρήκε με την νίκη του Θεοφύλου, που επιτέλους αποφυλακίστηκε, ακολουθώντας βέβαια 5 πικρά χρόνια φυλάκισης για κάτι που δεν είχε κάνει, με την πικρή απόφαση για την Ιριάννα και για τον Περικλή, αλλά και με τη μικρότητα των ειδήσεων για τα email και τα SMS ή τις αποκαλύψεις Βαρουφάκη. Και επειδή κάθε εκπομπή πρέπει να επικοινωνεί με την προηγούμενη και την επόμενη, αυτό που έχω να πω σε σχέση με τις ψευδείς ειδήσεις, οι οποίες η μία μετά την άλλη κάνουν αυτούς που επί χρόνια χρησιμοποιούσαν την κατασκευή τους να την πατάνε σήμερα, εμένα μία φράση μου ήρθε στο μυαλό, ότι το αληθινό είναι μια στιγμή του ψεύτικου στον πραγματικά αντιστραμμένο κόσμο. Στον κόσμο που περίπου είμαστε σήμερα. Αφορμή γι' αυτό είναι η είδηση που βγήκε και η οποία δεν είχε την ίδια προβολή όπως είχαν άλλες ειδήσεις από εκείνη την περιοχή του κόσμου, από τη Βενεζουέλα δηλαδή, όπου ο Χωσέ Φελίξ Πινέδο, ένας 39χρονος δικηγόρος, ο οποίος ήταν και υποψήφιος με τον Μαδούρο, αλλά και αυτός που είχε αναλάβει την αναθεώρηση του συντάγματος σε αυτό που τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα κυρίαρχα μέσα μαζικής ενημέρωσης στον κόσμο αποκαλούν αμφιλεγόμενες εκλογές στη Βενεζουέλα, βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του, δολοφονημένος, πυροβολημένος. Βέβαια, από την άλλη, αυτοί που υποστηρίζουν την αντιπολίτευση και δεν είναι λίγοι σε αυτόν τον κόσμο, είναι ένα τεράστιο σύστημα κυριαρχίας, έχουν να αντιπαραθέσουν τον Ρικάρντο Κάμπος, το γραμματέα της νεολαίας Αξιών Δημοκράτικα, ο οποίος σκοτώθηκε σε διαδηλώσεις πριν από λίγες μέρες, αν δεν κάνω λάθος, πριν από 2 ή 3 εβδομάδες. Αυτό που στην πραγματικότητα, γιατί εμείς δεν είναι ότι θέλουμε να κρατήσουμε ίσες αποστάσεις, αλλά ούτε και να κουνήσουμε το δάκτυλο σε οποιοδήποτε τμήμα της εργατικής τάξης στον κόσμο, στη Βενεζουέλα ή οπουδήποτε αλλού, αυτό που θέλουμε να επισημάνουμε είναι ότι το κυρίαρχο, το πρώτο και κύριο που θέλουν να αποκρύψουν τα μέσα ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο ως ένα κομμάτι του συστήματος κυριαρχίας που θέλει να διατηρήσει τον κόσμο στη σημερινή μορφή του, είναι ότι κανένα κυβερνητικό μοντέλο, κανένας τρόπος κυριαρχίας δεν μπορεί πλέον να αποκρύψει ή να καταπιέσει αυτό που συμβαίνει στη μία μετά την άλλη σε όλες τις χώρες και τις γωνίες αυτού του κόσμου. Και αυτό είναι ένας τρομακτικός εμφύλιος πόλεμος όπου όλοι αντιπαρατίθονται με όλοι. Και είναι ζήτημα ποιος θα επιβληθεί απέναντι σε ποιον. Σήμερα λοιπόν, αν και είχαμε άλλο σχέδιο, τελικά θα σας μιλήσουμε πάλι για τον πόλεμο, αλλά δεν θα το κάνουμε με τον τρόπο που το κάνουμε συνήθως. Ή μάλλον μερικές βαριές και ίσως και λίγο ασύμμετρες αναλύσεις μας θα μπλεχτούν με τις δικές μας αλήθειες, στις οποίες θα συνεχίσουμε να επιμένουμε. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις φωνές και τους αγώνες της νεολαίας που ορθώνει το ανάστημά της ενάντια στον εθνικισμό, τον μιλιταρισμό και την κομπολεκμοκαπηλεία. Θα μιλήσουμε για το Ισραήλ και την Παλαιστίνη, για τη Βόρεια και τη Νότια Κύπρο, για το στρατό στην Ελλάδα, όχι όμως από τη σκοπιά του κινδύνου και της ήττας, της επέλασης της καπιταλιστικής κυριαρχίας, αλλά από τη σκοπιά των αγώνων και των οικών μας. Μικρών, πολύ μικρών, συχνά, αλλά πολύ μεγάλων μπροστά σε ό,τι φαντάζει αίτητο, που φαίνεται να αναδιπλώνεται και να φοβάται κάθε φορά που ορθώνουμε το ανάστημά μας. Πριν προχωρήσουμε όμως, ας συστηθούμε για άλλη μια φορά. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Χαραλαμπόπουλος, μέλος της Αντιπολεμικής Διεθνιστικής Κίνησης και της Επιτροπής Αλληλεγγύης Στρατευμένων. Το τηλέφωνο επικοινωνίας του δικτύου Σπάρτακος είναι το 6932-955-437. Η ηλεκτρονική μας διεύθυνση είναι το dictiospartakos.blogspot.com. Στην ηχοληψία μαζί μας ο Μανώλης Άλλας, αυτή τη φορά. Σας υποσχεθήκαμε λοιπόν, πάμε σε έναν άλλο πόλεμο, εκτός από αυτόν στη Βενεζουέλα ή τους διάφορους άλλους που μένονται σε διάφορα σημεία του πλανήτη με διάφορα χαρακτηριστικά, πάντα όμως με βάση την τεράστια κοινωνική σύγκρουση που τους θρέφει και τους γιγαντώνει. Πάμε σε έναν άλλο πόλεμο που συμβαίνει λοιπόν σε ένα άλλο μικρό αλλά και πάλι μεγάλο σημείο της γης. Σε πλήρη αναδίπλωση λοιπόν υποχρεώθηκε το κράτος Απαρτχάιτ του Ισραήλ, ένα από τα πολλά πλέον κράτη Απαρτχάιτ που γιγαντώνονται, γενικεύονται και πολλαπλασιάζονται παντού, καταργώντας με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου τις πύλες εισόδου με τους μεταλλικούς ανιχνευτές που εγκατέστησε πριν από λίγες μέρες, πριν από λίγο καιρό, στην είσοδο του τεμένους του Αλαξά. Τα μέτρα ελέγχου της πρόσβασης εφαρμόστηκαν μετά την επίθεση των Παλαιστινίων στο Αλαξά στις 14 Ιουλίου.
επίθεση που είχε οδηγήσει στο θάνατο δύο μέλη του Ισραηλινού στρατού. Αυτή η επίθεση που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και οι Παλαιστίνοι, χαιρέτησε το λαϊκό μέτωπο για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης με επίσημη ανακοίνωσή του, την οποία χαρακτήρισε ως ποιοτική αναβάθμιση της αντίστασης στην κατοχή. Εμείς από την πλευρά μας χαιρετίζουμε αυτή την αναδίπλωση του Ισραηλινού στρατού και της Ισραηλινής κυβέρνησης ως μια δικαιωματική νίκη των Παλαιστινίων, θυμίζοντας ότι τέτοιου τύπου επεισόδια μπορεί να παίρνουν τη μορφή εθνικής διαμάχης μεταξύ Παλαιστίνιων και Ισραηλινών, είναι όμως στην πραγματικότητα μορφές βίαιης ταξικής αντιπαράθεσης στο έδαφος μιας βάρβαρης ταξικής καταπίεσης. Βίαιες αντιπαραθέσεις που αφορούν την άγρια υποταγή του πιο εκμεταλλευόμενου τμήματος του προλεταριάτου σε αυτή την περιοχή της Μέσης Ανατολής, στο οποίο εφαρμόζονται, θα μπορούσαμε να πούμε ακόμα και πιλωτικά, τα πιο δολοφονικά δόγματα άμυνας και ασφάλειας, αλλά και άγριας βιοπολιτικής στην πολεμική τους εκδοχή, για να εφαρμοστούν μετά σε όλους τους πληθυσμούς, των εργαζόμενων, των άνεργων και των αποκλεισμένων, στη δημοκρατική τους εκδοχή. Είτε μιλάμε για τους Άραβες της Ανατολής, δηλαδή Ισραηλινούς πολίτες δεύτερης κατηγορίας, είτε μιλάμε για μειονότητες και μετανάστες στο εσωτερικό του Ισραήλ, είτε μιλάμε για τα φτωχότερα και πιο χτυπημένα από τις μεταρρυθμίσεις τμήματα των Ισραηλινών εργατών. Σε αυτό είναι συνένοχο τόσο το Ισραηλινό κεφάλαιο όσο και το συνεργαζόμενο Παλαιστινιακό. Και αυτό είναι σίγουρα κάτι στο οποίο δεν θα διαφωνήσει ούτε το λαϊκό μέτωπο για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης. Η αυταρχική απόφαση λοιπόν της Ισραηλινής κυβέρνησης, του εθνικιστικού και ακροδεξιού καθεστώτος Νετανιάχου, το οποίο στηρίζουν όλοι οι υπεριαλιστές, μαζί με τις ΗΠΑ, φυσικά και η ελληνική κυβέρνηση, και απόδειξη του ολοκληρωτισμού της, ήταν να εγκαταστήσει ανιχνευτές μετάλλων στα σημεία λοιπόν εισόδου του ιερού και για μουσουλμάνους και για Εβραίους όρους του ναού στην παλιά πόλη της Ιερουσαλήμ. Αυτή η κίνηση αποσκοπεί στη βίαιη ανατροπή του καθεστώτος που επικρατεί, στον αποκλεισμό των Παλαιστίνιων και φυσικά στον αυστηρότερο και αγριότερο έλεγχο των υπόλοιπων. Είναι συνέπεια των επικισμών που στοχεύουν στη διεύρυνση του ελέγχου του Ισραηλινού κράτους, είναι συνέχεια των μαζικών φυλακίσεων, δικαστικών αφαιρεσιών, βασανιστήριων και στιγμής διπλής καταπίεσης που υφίστανται οι εργαζόμενοι στην Παλαιστίνη. Επιχειρείται λοιπόν να νομιμοποιηθεί μέσω της εμπέδωσης, της μυσαλλοδοξίας και της εθνικιστικής τύφλωσης στον Ισραηλινό λαό για να υποστεί σε κλίμα εθνικής ενότητας όλα τα αντεργατικά και αντικοινωνικά μέτρα που του φέρνουν. Αυτή η πολιτική σπέρνει μίσος και θάνατο. Είναι μια πολιτική που φέρνει τον πόλεμο. Σας αφήνουμε χώρο να σκεφτείτε τους τρόπους που χρειάζονται και απαιτούνται για να μην έχουμε πια αίμα, παρά μόνο υποχωρήσεις των κυρίαρχων, όπως αυτή του Ισραηλινού στρατού και του Ισραηλινού κράτους. Ας μείνουμε όμως στο Ισραήλ και στην Παλαιστίνη, για να δούμε πραγματικά όχι μόνο τον εθνικό αλλά και τον κοινωνικό χαρακτήρα αυτής της διαμάχης που κρατάει δεκαετίες. Από άρθρο της Σίσης Βοβού διαβάζουμε ότι η 19χρονη Νόα Γκουρ Γκολάν, στη Σίσης Βοβού το αναδημοσιεύει, η Ισραηλινή που δήλωσε αντιρρησία συνείδησης, καταδικάστηκε σε 5 ημέρες φυλάκιση στις στρατιωτικές φυλακές του Ισραήλ. Αυτό είχε συμβεί ήδη από τις 12 Ιουλίου, το πληροφορηθήκαμε όμως αρκετά αργά, όπως συμβαίνει με τις ειδήσεις αυτού του τύπου. Σήμερα φυσιολογικά η κοπέλα θα είναι έξω. Σύμφωνα όμως με την πολιτική των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων και των δυνάμεων ασφαλείας του Ισραήλ, το πιθανότερο είναι ότι κάθε λίγο θα ξανακαλείται για να υπηρετήσει και θα ξαναφυλακίζεται. Η ίδια έκανε την εξής δήλωση. Όταν ήμουν νέα, πάντα ονειρευόμουν να γίνω πιλότος των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων. Σήμερα είμαι 19 και πονώ με τη σκέψη ότι συμμετέχω σε ένα πολεμοκάπηλο οργανισμό. Οι αξίες με τις οποίες διαπαιδαγωγήθηκα να υπακούω στον νόμο και να προσφέρω στην κοινωνία πρέπει να συνεπάρχουν με άλλες αξίες τις οποίες πιστεύω με όλη μου την καρδιά. Την ιερότητα κάθε ζωής και την αντίσταση στη βία. Θεωρώ την άρνησή μου ως ένα ενεργητικό βήμα. Μια εναλλακτική απέναντι στη βία η πραγματικότητα μέσα στην οποία έχουμε συνηθίσει να ζούμε. Για το καλό της ασφάλειας πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει άλλος τρόπος. Η Νόα Γκουρ Γκολάν μάλιστα δεν δήλωσε άρνηση για λόγους ειρήνης, αλλά αντιρρησία συνείδησης. Πράγμα που καθιστά πολύ πιο δύσκολο με βάση τους νόμους του Ισραήλ και του Ισραηλινού στρατού και τις πρακτικές του, ακόμα πιο δύσκολο να λάβει απαλλαγή. Όπως λοιπόν υπάρχει η Ελλάδα των ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ, το άξονα με Κύπρο, Αίγυπτο και Ισραήλ, το νέο ταγμάτα ασφαλιτών της Χρυσής Αυγής, του επιθετικού αστικού μπλόκου εξουσίας που περιλαμβάνει τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, το Ποτάμι, το Λεβέντι, αλλά και τα υπόλοιπα απολυφάδια ή και μεγαλοκαρχαρίες του επιχειρηματικού κόσμου. Ταυτόχρονα όμως υπάρχει και το κίνημα μέσα και έξω από το στρατό, που είναι αντιπολεμικό, μαχητικό και διεθνιστικό. Έτσι λοιπόν υπάρχει και το άλλο Ισραήλ. Το Ισραήλ των αντιμιλιταριστών που λένε όχι στον πόλεμο, στην κατοχή της Παλαιστίνης και στην καταπίεση. Το Ισραήλ που δεν είναι μόνο το Ισραήλ του Νετανιάχου, του εθνικισμού και των επιθετικών πολιτικών.
Αυτοί, οι αντιμιλιταριστές, το αντιπολεμικό κίνημα που λέει όχι στον πόλεμο, την ώρα που το κράτος του διεξάγει πόλεμο, δεν είναι σύμμαχοι της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Είναι εχθροί του Τσίπρα και του Καμένου. Είναι μέρος του δικού μας κόσμου, των καταπιεζόμενων, των αγωνιζόμενων και των εξεγερμένων. Είναι μακριά και μεγαλειώδης η ιστορική συνέχεια του Ισραηλινού αντιπολεμικού κινήματος, της Γιές Γκβούλ και των αγωνιστών και αγωνιστριών που αρνούνται να καταταγούν σε ένα στρατό που διεξάγει πόλεμο, όπως είπαμε πριν από λίγο, με κίνδυνο της ελευθερίας και της ζωής τους. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το Ισραηλινό κράτος εφαρμόζει τη στράτευση στα 18 για άντρες και γυναίκες, κάτι που αποτελεί ονείρωξη του ελληνικού κράτους και όλων των αριστεροδεξιών κυβερνήσεών του, όπως και αν τις αποκαλούσαμε, για πάνω από 30 χρόνια. Μέσα στη μακρά σειρά των αγωνιστών αυτών, θυμίζουμε τη δήλωση άρνησης της Ταΐρ Καμινέρ που είχε πει: «Όσο επικρατεί ο βίαιος στρατιωτικός τρόπος, απλά θα έχουμε κι άλλες γενιές να μεγαλώνουν με μια κληρονομιά μίσους, η οποία μόνο χειρότερα θα κάνει τα πράγματα. Θα πρέπει να το σταματήσουμε αυτό τώρα». Θα πρέπει να θυμηθούμε την Όμρι Μπαράνες στη δική της δήλωση άρνησης στράτευσης που δήλωνε: «Ο στρατός παράγει ένα κύκλο βίας, ενώ ισχυρίζεται ότι υπερασπίζεται τη χώρα. Πολιτικοί και όσοι ηγούνται του δημόσιου βίου είναι υπεύθυνοι για τη δημιουργία αυτού του εγκληματικού θεσμού, με αποτέλεσμα η χώρα μας να είναι μιλιταριστική. Η στρατιωτική θητεία είναι υποχρεωτική και ο στρατός θεωρείται αναπόσπαστο κομμάτι της Ισραηλινής ζωής». Θα πρέπει να σκεφτούμε την απάντηση της Όμερ Γκόλντμαν, αντιρρησία συνείδησης και κόρης πράκτορα της Μοσάντ, όταν ο δικαστής της πρότεινε το 2012 σε μια αντίστοιχη δίκη, για την οποία θα καταδικαζόταν για την δήλωσή της να αρνηθεί να καταταγεί στον Ισραηλινό στρατό, της πρότεινε λοιπόν να μοιράζει καραμέλες στα Παλαιστίνια παιδιά, ο στρατιώτης στα μπλόκα και στα checkpoint του Ισραηλινού στρατού στη Δυτική Όχθη. Η απάντησή της ήταν: «Τι προσφέρει μια καραμέλα αν αυτά τα παιδιά υπάρχουν εκεί σε εδάφη που δεν αναγνωρίζονται ως δικά τους? Χρειάζεται πλήρη σεβασμός και αλληλεγγύη σε αυτά τα νιάτα». Μια απάντηση που της κόστησε ένα από τα πολλά 20 ημέρα στη φυλακή. Μόνο λοιπόν ο εργατικός, διεθνιστικός και αντικαπιταλιστικός αγώνας μας μπορεί να σταθεί εμπόδιο στους ανταγωνισμούς και τους πολεμοκάπηλους σχεδιασμούς των υπεριαλιστικών δυνάμεων, των κρατών και των αρχουσών τάξεων. Μόνο αυτός μπορεί να ενώσει τους Ισραηλινούς αντιρρησίες συνείδησης και τους Παλαιστίνιους μαχητές, τους Τούρκους και τους Έλληνες φαντάρους και εργαζόμενους, τους Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους αγωνιστές, τους πρόσφυγες και τους προλετάριους στις χώρες που τους καταπιέζουν. Για τον τερματισμό της καταπίεσης και των κυβερνήσεων του πολέμου και της βίας. Πάμε λίγο πιο δίπλα. Στην Κύπρο. Στη δεύτερη στάση του άξονα Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Αν τον πάρεις από την ανάποδη. Ακούστε λοιπόν αυτό που θα σας διαβάσουμε μόλις τώρα. Οι κοινότητες που ζουν στο νησί υπέσβαναν πολύ σε αυτά τα σκοτεινά χρόνια. Αλλά αργότερα κανένας δεν παραδέχτηκε αυτά τα εγκλήματα. Αυτό είναι η αρχική φράση ενός κειμένου των ακτιβιστών της τουρκοκυπριακής πλατφόρμας Νταγιανίσμα, αλληλεγγύη δηλαδή στα ελληνικά, οι οποίοι εμφανίστηκαν χθες βράδυ σε τελετή που διοργάνωσε ο τουρκοκύπριος ηγέτης Μουτσταφά Ακιντζή για την επέτειο της τουρκικής εισβολής του 1974 με πανό που έγραφε «Ο πόνος δεν γιορτάζεται, αναμέτρηση με το παρελθόν». Οι ακτιβιστές αυτοί εμφανίστηκαν την ώρα που Ακιντζή δεχόταν συγχαρητήρια. Απέτυχαν να ασκήσουν το δημοκρατικό δικαίωμα της διαμαρτυρίας και προσπάθησαν να διαβάσουν ανακοίνωση τύπου. Ωστόσο, οι δυνάμεις ασφαλείας τους απομάκρυναν με το ζόρι από το χώρο. Που σημαίνει ότι απέτυχαν να το κάνουν. Η ανακοίνωση της πλατφόρμας, της οποίας σας διαβάσαμε ένα μότο, είναι η εξής: «Ο πόνος δεν γιορτάζεται. Κάθε χρόνο στις 20 Ιουλίου, στο όνομα της γιορτής της ειρήνης και της ελευθερίας, μας περιτριγυρίζουν με αφίσες, τάγκ, σημαίες και ένα σωρό σοβινιστικά συνθήματα και ομιλίες. Στις 20 Ιουλίου 1974, όταν γίνονταν τα πρώτα βήματα της μόνιμης διχοτόμησης, όπως πριν έτσι και μετά, με εγκλήματα πολέμου, οι άνθρωποι που ζούσαν στο νησί έγιναν πρόσφυγες. Δολοφονήθηκαν, βιάστηκαν και οι δύο κοινότητες απομακρύνθηκαν η μία από την άλλη. Οι αγνοήμονοι συμπατριώτες μας αναζητούνται ακόμη. Οι κοινότητες που ζουν στο νησί υπέφεραν πολύ σε αυτά τα σκοτεινά χρόνια. Αλλά αργότερα κανένας δεν παραδέχτηκε αυτά τα εγκλήματα, ούτε έγιναν οι αναγκαίες ενέργειες τιμωρίας και αποκατάστασής τους. Επικράτησε μια διαφορία για τον πόνο και τα βιώματα των ανθρώπων. Όχι μόνο δεν έγινε ποτέ μια αναμέτρηση με το παρελθόν, αλλά οι δύο πλευρές επιδόθηκαν στο παιχνίδι της επίρρηψης των ευθυνών, με αποτέλεσμα ο εθνικισμός να επικρατεί παντού στο νησί. Και αυτοί που μας επέβαλαν την 20η Ιουλίου ως γιορτή ειρήνης και ελευθερίας, είναι μέρος αυτού του παιχνιδιού. Αυτή η μέρα που αποτελεί μέρα πόνου και θλίψης για τους Ελληνοκύπριους, με τους οποίους μοιραζόμαστε αυτό το νησί, μας την παρουσιάζουν σαν μέρα γιορτής. Ο πόνος δεν γιορτάζεται λοιπόν, λέμε κι εμείς. Και συνεχίζουν. Η οικοδόμηση της ειρήνης θα ξεκινήσει την ημέρα που θα κατανοήσουμε ο ένας τον άλλον και θα δείξουμε σεβασμό ο ένας στον πόνο του άλλου. Και όχι σε τραπέζια συνομιλιών, με μπαγιάτικες μεθόδους και σε κλειστά δωμάτια.
Η τουρκοκύπρια Φατμάτου Να, μάλιστα, ανάρτησε άρθρο το οποίο αναφέρεται στην είδηση στα τουρκικά, γράφοντας τα ελληνικά. Αγαπητοί ελληνοκύπριοι φίλοι και συνοδοιπόροι, θλίβομαι βαθιά για όλο τον πόνο που ζήσατε το 1974 και για τους αγαπημένους σας που χάσατε ή που αγνοούνται. Το ίδιο θλίβομαι και για το ότι σας θυμίζουμε αυτό τον πόνο ξανά και ξανά με τους ερωτασμούς αυτής της συνεχιζόμενης κατάστασης που ονομάζουν ειρήνη. Όμως δεν είναι Κύπροι αυτοί. Παίζουν το παιχνίδι του Ερντογάν. Αυτό επί της ουσίας απαντάει το εθνικιστικό κατεστημένο της Αθήνας, κάνοντας επίθεση πρώτα απ' όλα στους ελληνοκύπριους συντρόφους τους. Στους ελληνοκύπριους που προσπάθησαν να κάνουν αντίστοιχες διαδηλώσεις, τις οποίες θα περιγράψουμε παρακάτω. Το εθνικιστικό κατεστημένο λοιπόν της Αθήνας αντιπιτίθεται με ένα άρθρο του γνωστού για τις ακραίες απόψεις του, Χρήστου Καπουτσί, στο site Militaire.gr, ακόμη πιο γνωστού για το φιλοκυβερνητισμό και την υπερπροβολή των θέσεων και των πρωτοβουλειών του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και ηγέτη των ΑΝΕΛ, Πάνο Καμένου. Εκεί επιχειρείται να ταυτιστούν λοιπόν οι αντιδράσεις των ελληνοκύπριων αγωνιστών εναντίον της παρεμβατικής πολιτικής ελληνικού και τουρκικού κράτους, των μητέρων πατρίδων του λαού της Κύπρου, με την πολιτική του τουρκικού κράτους, αλλά και του ελληνικού. Αν δεν είναι προβοκάτσια και λάσπη να ταυτίζεις όσους αντιστέκονται στην εθνικιστική πολιτική του, του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών Κοτσιά με τις τουρκικές δυνάμεις κατοχής, τότε τι είναι? Θα πρέπει να μας απαντήσει ο κύριος Καπουτσής τι άλλο είναι εκτός από την κυδαιμονία και κατοχή η συμμετοχή του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών στη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου της Κυπριακής Δημοκρατίας και αντίστοιχα το δείπνο εργασίας του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Τσαβούσογλου με τον τουρκοκύπριο ηγέτη Μουσταφά Κεντζή, την κυβέρνηση και τους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων της Βόρειας Κύπρου. Γιατί ο Χρήστος Καπουτσής αποκρύπτει τις αντίστοιχες κοινοτοποιήσεις των τουρκοκύπριων που μόλις σας περιγράψαμε, γράφοντας ψέματα? Η αριστερή κίνηση Θέλουμε Νομοσπονδία, η οποία πήρε πρωτοβουλία για κοινές δράσεις από την άλλη πλευρά του νησιού, με τη συγκέντρωση ενάντια στον Κοτζιά, Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας και το κατέβασμα ελληνικών σημειών από τη Λευκοσία στις 20 Ιουλίου, την ίδια μέρα που οι τουρκοκύπριοι αγωνιστές συγκρούονταν με την εθνικιστική και μιλιταριστική φιέστα του καθεστώτος Ακιντζή, παρέα με Τούρκους αξιωματούχους του καθεστώτος Ερντογάν, συνοδεύει ένα βίντεο, το βίντεο που ανάρτησε με αυτές τις διαδηλώσεις, με το εξής μήνυμα. Ειρήνη στην Κύπρο σημαίνει επανένωση της χώρας και του λαού της. Αυτό προϋποθέτει την ανατροπή της κυριαρχίας του ελληνικού και του τουρκικού εθνικισμού σε πολιτικό, ιδεολογικό και συμβολικό επίπεδο. Δεν μας ενοχλεί το ότι κάποιοι συμπατριώτες μας αυτοπροσδιορίζονται ως Έλληνες ή Τούρκοι. Αυτό που δεν δεχόμαστε όμως είναι ότι μας επιβάλλουν τον ελληνισμό και τον τουρκισμό τους σε όλα τα επίπεδα, υπονομεύοντας έτσι την ανεξαρτησία της Κύπρου και παρεμποδίζοντας την επανένωσή της. Στην Κύπρο, που διχοτομήθηκε από τις επεμβάσεις του ελληνικού και τουρκικού κράτους, οι σημαίες αυτών των κρατών συντηρούν και αναπαράγουν κάθε μέρα το δίδυμο έγκλημα του 1974. Πριν λίγο καιρό, η ίδια ομάδα είχε αλλάξει τα ονόματα σε οδούς που αναγράφονταν το όνομα του Γρίβα Διγενή και κόλλησαν αυτοκόλλητα που έγραφαν οδός τουρκοκύπριων αγνοούμενων, Σάβα Μενίκου και διάφορα άλλα. Παρόμοια κίνηση είχε γίνει και στα κατεχόμενα, όπου άγνωστοι άλλαξαν τα ονόματα σε δρόμους που έγραφαν 1η Αυγούστου, Ισταμπούλ, Άγκυρα και τα λοιπά, και κόλλησαν αυτοκόλλητα που έγραφαν οδός Κωστή Αχανιώτη, οδός Καβάζογλου και Μισιαούλη, λεωφόρος Ομοσπονδιακής Κύπρου και οδός Ελληνοκύπριων Αγνοουμένων. Ποια είναι λοιπόν η απάντηση του εθνικισμού την οποία εκπροσωπεί ο Χρήστος Καπουτσής και το Μιλιτέρ? Ο τίτλος του άρθρου που έγραψε μας λέει: «Κατέβασαν ελληνικές σημαίες και αποδοκίμασαν τον Κοτζιά. Δηλώνουν Κύπροι, αλλά ποιους εξυπηρετούν?» Φαίνεται λοιπόν ότι ο ελληνικός εθνικισμός έχει αποθρασινθεί τόσο που υποδεικνύει ξεδιάντροπα, ακόμα και στους Κύπριους, ποιος και πώς πρέπει να είναι ο δικός τους εθνικισμός, τον οποίο θεωρεί δεδομένο. Ο κύριος Καπούτσης λοιπόν, Καπουτσής, σοκάρεται. Η αήθης επίθεση, το μένος και οι προπυλακισμοί που υπέστη ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας Νίκος Κοτζιάς στη Λευκοσία από ομάδα νεαρών Ελληνοκύπριων, είναι πρωτόγνωρα φαινόμενα αφού ουδέποτε έχουν καταγραφεί τέτοιες συμπεριφορές σε βάρος εκπροσώπων της Ελλάδας. Ξεδιάντροπα λοιπόν λέει τραγικά ψέματα προκειμένου να απαιτήσει υποταγή από τους ηθαγενείς της Κύπρου. Τα συνθήματα που ζητοκράβγαζαν ταυτίζονται με την τουρκική προπαγάνδα, γράφει ο Καπουτσής, που θέλει να δημιουργεί την εικόνα ότι η Ελλάδα και η Τουρκία έχουν την ίδια σχέση και την ίδια ευθύνη στην τραγωδία της Κύπρου. Μάλιστα την ώρα που ο Κοτζιάς ήταν στο Προεδρικό Μέγαρο και συνομιλούσα με τον Αναστασιάδη, οι συγκεντρωμένοι Ελληνοκύπροι έξω από το Προεδρικό Μέγαρο διαδήλωναν υπέρ της παραμονής των κατοχικών στρατευμάτων και της συνέχισης των εγγυήσεων, η θέση του Τσαβούσογλου που απερίψε ο Κοτζιάς, και ανέμιζαν πανό που έγραφε: «Μηδέν στρατός, μηδέν εγγυήσεις, μηδέν συμφωνία, μηδέν στο πηλίκο».
Είναι μάλλον παραλογισμός, μας λέει ο Καπουτσής, το γεγονός ότι ενώ δεν διαμαρτύρονται για την ηρωική κάθοδο του Τσαβούσογλου την ίδια μέρα στα κατεχόμενα, καλούν τους Κύπριους σε διαμαρτυρία για την παρουσία του Κοντζιά στην Κύπρο. Τα ψεύδι ως χυδαία πρακτική λασπολογίας και κυτρινισμού των αγωνιστών έχουν την τιμητική τους. Συνεχίζει λοιπόν ο Καπουτσής. Στην απέναντι πλευρά, στα κατεχόμενα, τρεις μέρες μετά την επίσκεψη του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών στη Λευκοσία, επισκέφτηκε ο Πρωθυπουργός της Τουρκίας Μπιναλί Γιλντιρίμ, προκειμένου να παρεστεί στις εκδηλώσεις για την επέτειο της εισβολής και έγινε δεκτός από τους Τουρκοκύπριους και τους Τούρκους επίκους, με ιδιαίτερες τιμές ως εθνικός ήρωας. Εμείς απλά θα μείνουμε στην περιγραφή που σας είπαμε προηγουμένως για τις κινητοποιήσεις στα κατεχόμενα στη Βόρεια Κύπρο, στο τουρκοκυπριακό κομμάτι, ενάντια στην επίσκεψη Τσαβούσογλου και στις εκδηλώσεις με τον Ακιντζή. Η επιχειρηματολογία όμως της ψεκασμένης ακροδεξιάς περί δημοσίων υπαλλήλων, ύπουλων Εβραίων και διανοούμενων εχθρών της πατρίδας χτυπάει κόκκινο, συναγερμό όπως πιθανώς να ονειρεύεται για τις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις ο κύριος Καπουτσής, στο παρακάτω απόσπασμα. Τις επικρίσεις, λέει, προς την πολιτική του Κοντζιά στις διαπραγματεύσεις στη Γενέβη υιοθετούν στην Αθήνα και η γνωστή δήθεν της ελιτίστικης διανόησης, δημοσιογράφοι και πανεπιστημιακοί, πλήρως ενταγμένοι στο σύστημα που συνήθως αμείβονται από το δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, αλλά έχουν και ισχυρές διασυνδέσεις με επιχειρηματικούς κύκλους. Δεν ξεχνάει όμως, κατά λάθος, να μας πει και τις πραγματικές αιτίες του εκνευρισμού του στο τέλος του άρθρου. Το κυπριακό μας, λέει, δεν είναι μόνο πολιτικό πρόβλημα που σχετίζεται με την παραβίαση των κανόνων του διεθνούς δικαίου, εξάλλου δεν νομίζω να τους έχει και σε ιδιαίτερη εκτίμηση γιατί δεν τους έχει διαβάσει μάλλον, αλλά είναι πλέον και ενεργειακό-οικονομικό, λόγω του υποθαλάσσιου ορυκτού πλούτου στην Κυπριακή ΑΟΣ. Είχαμε ανησυχήσει ότι στο μιλιτέρι είναι απλώς διαταραγμένοι εθνικιστές, χωρίς κανένα κίνητρο, παρά μόνο αυτά που θα μπορούσαν να τους ταυτίζουν, μερικές φορές, με τον αισμό του στόχου και της Χρυσής Αυγής. Δεν είναι όμως. Το κίνητρό τους είναι να υπηρετήσουν συγκεκριμένες κυβερνητικές επιλογές, μιλιταρισμού, εθνικισμού και πολεμοκαπηλείας, πρακτικές που εξυπηρετούν συγκεκριμένα ελληνικά και κυπριακά και πολυεθνικά συμφέροντα, για μια ακόμα φορά πάνω στον υδρότα, το αίμα και τις πλάτες των λαών της περιοχής. Αυτός είναι εξάλλου και ο λόγος που επιχείρησαν, πριν από κάποιους μήνες, αν θα θυμάστε, μαζί με τον Αντένα και διάφορα εθνικιστικά και μιλιταριστικά site που τους αναπαρήγαγαν, να λειτουργήσουν σαν αστυνομικοί διευθυντές και πράκτορες της ΕΕΠ, χαρακτηρίζοντας πάλι Τούρκους πράκτορες, όσους και όσες, την ώρα που η ελληνική κυβέρνηση επιθετικά δοκίμαζε τα όρια ενός θερμού πολεμικού επεισοδίου στο Αιγαίο, αντιστεκόταν στον εθνικιστικό παραλογισμό, να λέμε ότι το ελληνικό κράτος είναι το μοναδικό στον πλανήτη που δικαιούται να έχει και να επιβάλλει διαφορετικά εν αέρια από θαλάσσια σύνορα, μετατρέποντας έτσι τη θάλασσα και τον αέρα του Αιγαίου σε ένα κλειστό κλουβί του Έλληνα Λάτσι, του Έλληνα Κοπελούζου και του Έλληνα Βαρδινογιάννη, δηλαδή του ελληνικού επιχειρηματικού κόσμου. Τα συμπεράσματα από όλα αυτά είναι δικά σας. Πάμε λοιπόν τώρα στον τρίτο σταθμό αυτού του περίφημου άξονα Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, στην Ελλάδα δηλαδή, προσπαθώντας και εμείς να περιγράψουμε αυτόν τον άξονα σαν ένα κόσμο ανάποδα, όπως τα λέγε και ο Γκαλεάνο. Εδώ θα μιλήσουμε για τη μεγάλη ανάσα στους φαντάρους στον Εύρο μετά τις παρεμβάσεις του δικτύου Σπάρτακος. Μια απίστευτη επιτυχία, μια μεγάλη νίκη των φαντάρων που υπηρετούν εκεί. Μετά τις συνεχείς αντιδράσεις στα στρατόπεδα της παραμεροθωρίου από συναδέλφους φαντάρους και ΕΠΟΠ, τις επιστολές καταγγελιών τους για την ακραία εκμετάλλευση και καταπίεση που υφίστανται, τις χωρίς διακοπή πρωτοβουλίας του δικτύου ελεύθερων φαντάρων Σπάρτακος για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των στρατιωτών, ήρθε η νίκη. Το Υπουργείο Άμυνας, το ΓΕΣ και όλη η ιεραρχία, ιδιαίτερα η μέραρχη και η ταξίαρχη, αφού έλαβαν τα μηνύματα αντίστασης και δυσαρέσκειας που έπαιρναν πρωτόγονα χαρακτηριστικά μαχητικότητας, αποφασιστικότητας και μαζικότητας, έκαναν πίσω. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει σήμα προς τις διοικήσεις των μονάδων να περιοριστούν στο ελάχιστο οι υπηρεσίες. Αποτέλεσμα αυτής της πρακτικής είναι το γεγονός ότι το στρατιωτικό φυλάκιο Εχνατίας στις Σφαίρες είναι ανενεργό πλέον. Όπως τονίζει μάλιστα και σχετικό δημοσίευμα του site reportal.gr, αυτό σημαίνει ότι στο φυλάκιο δεν υπάρχει στρατιωτική παρουσία τις περισσότερες ημέρες και η διέλευση από το σημείο γίνεται πλέον χωρίς την επίδειξη άδειας εισόδου σε παραμεθόρια επιτηρούμενη ζώνη. Ο λόγος για τη σημερινή του κατάσταση είναι η έλλειψη δύναμης στις στρατιωτικές μονάδες της περιοχής. Κοινώς δεν επαρκούν τα άτομα για να βγουν οι υπηρεσίες. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το ζήτημα θα διευθετηθεί σε ένα μήνα και μέχρι τότε η λύση που έχει επιλογή είναι η προσωρινή υποστελέχωση. Αλήθεια,
Αυτοί που οδήγησαν με τις εντολές τους σε πολύ νεκρά ατυχήματα, στο όνομα της πολεμικής προετοιμασίας και της πολεμικής ετοιμότητας. Αυτοί που έφτασαν τον αριθμό των νεκρών της στρατιωτικής εκπαίδευσης σε επίπεδα ρεκόρ εν καιρό ειρήνης. Αυτοί των οποίων οι αδίστακτες επιλογές σκότωσαν όχι μόνο φαντάρους, μέσα σε σάπια τεθωρακισμένα νεκροφόρες ή διαλυμένα στρατιωτικά οχήματα, τους οποίους φαντάρους μαζί με τους χαμηλόβαθμους αξιωματικούς και τους ΕΠΟΠ, συγγνώμη για την έκφραση, τους έχουν έτσι κι αλλιώς χεσμένους. Αλλά δεν δίστασαν να οδηγήσουν τελικά και στο θάνατο, ακριβώς εξαιτίας αυτών των εντολών, ακόμα και ανώτερους και ανώτατους αξιωματικούς, σε αστυνομικές αποστολές μπράβων με σαπάκια ελικόπτερα του ελληνικού στρατού. Όλοι αυτοί λοιπόν τι έχουν να πούν για την υποστελέχωση της παραμεθορίου? Δεν είναι ζήτημα έκτακτης ανάγκης πλέον η πάση θυσία εκτέλεσης των υπηρεσιών πάνω από τις καριέρες τους και το πολιτικό κόστος, το οποίο προφανώς υπολόγισαν ακριβώς εξαιτίας της γιγάντωσης των αντιδράσεων και των αντιστάσεων των φαντάρων? Απλά μας κοροϊδεύουν για να μας εκμεταλλεύονται, λέμε εμείς, μέσα και έξω από το στρατό. Όλοι ξέρουμε τι συμβαίνει στον Εύρο. Οι φτωχοί φαντάροι, όσοι δεν χρησιμοποίησαν βίσμα, μαζί με τους ΕΠΟΠ, είναι τα μεγαλύτερα θύματα της πολεμοκαπηλείας της κυβέρνησης και του στρατιωτικού κατεστημένου, των συνεχών επικίνδυνων ασκήσεων με πραγματικά πυρά. Είναι τα θύματα της πολιτικής των προνομίων στους στρατιωτικούς με χιλιάδες φαντάρους, σαν υπηρέτες στις στρατιωτικές κατασκηνώσεις και λέσχες αξιωματικών. Είναι αυτοί που πληρώνουν τη φιλοδοξία διοικητών και στρατηγών, που θέλουν να δείξουν έργο στο Υπουργείο Άμυνας και αυξάνουν υπηρεσίες, ασκήσεις, αδιαφορώντας πρώτα και κύρια για τους στρατιώτες. Είναι αυτοί που χώνονται και τρέχουν χωρίς σταματημό γιατί οι Υπουργοί Άμυνας, Καμένος και Βίτσας διατηρούν το πελατειακό κράτος και άχρηστα στρατόπεδα ανοίγουν μάλιστα νέα για να ευχαριστήσουν το εκλογικό τους κοινό. Όμως η κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο. Επαναλαμβάνουμε κάτι που γνωρίζει καλά το Γενικό Επιτελείο Στρατού. Η οργή και η αγανάκτηση χτύπησε κόκκινο. Οι αντιδράσεις ήταν και είναι πρωτόγνωρες και αμφισβητούν τον πυρήνα των πολιτικών επιλογών ακριβώς του στρατού και του κράτους. Γι' αυτό λοιπόν και έκαναν πίσω. Αν δεν αγωνιστούμε λοιπόν θα μας εκμεταλλευτούν μέχρι θανάτου. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Είτε ως φαντάρους είτε ως πολίτες. Είτε σε πόλεμο είτε σε ειρήνη. Μόνο με συλλογικό αγώνα μπορούμε και πρέπει να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα όχι μόνο του φαντάρου πολίτη με στολή, αλλά και του εργαζόμενου που επιδιώκουν να το μετατρέψουν σε φαντάρο της εθνικής ανάπτυξης, δηλαδή των κερδών τους. Σας καλούμε να δυναμώσετε την προσπάθεια του Δικτύου Ελεύθερων Φαντάρων Σπάρτακος, της Επιτροπής Αλληλεγγύης Στρατευμένων και της Αντιπολεμικής Διεθνιστικής Κίνησης. Πάντα για μας και για όλους είναι το ίδιο συμπέρασμα. Οι μαχητικοί αγώνες και οι ανυποχώρητες αντιστάσεις τους τρομάζουν και μαζεύονται. Αν θέλουμε να σταματήσει να κρέμεται πάνω μας η απειλή του πολέμου, της προσφυγιάς και του θανάτου, ένας δρόμος μόνο υπάρχει. Αυτός των αγώνων που δεν ζητιανεύουν για κάποιες παραχωρήσεις, αλλά αμφισβητούν μέχρι τέλος την εξουσία τους και τις δυνάμεις τους. Μόνο με ένα κίνημα μαζικό, διεθνιστικό και μαχητικό, μέσα και έξω από το στρατό, μπορούμε να σταθούμε ενάντια στον πόλεμο, τον εθνικισμό και τον φασισμό. Και αυτό πρέπει να είναι πρότυπο δράσης για όλους και για όλες. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι ειδικά τώρα η υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων και των εθνικών δικαίων, που οδηγεί σε αυτά ακριβώς που περιγράψαμε όλη την προηγούμενη ώρα, κινδυνεύει να μας ταυτίσει με τα πιο επιθετικά και εθνικιστικά τμήματα του κεφαλαίου και του κράτους. Εμείς δεσμευόμαστε ότι θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να αποτύχουν και πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρουμε. Γι' αυτό είναι άμεση ανάγκη, και το ξαναλέμε, η ανασυγκρότηση του εργατικού αντιπολεμικού και διεθνιστικού κινήματος πριν να είναι αργά. Χρειαζόμαστε κοινό αντιπολεμικό και εργατικό κίνημα σε Ελλάδα και Τουρκία για την ανατροπή του πολέμου, την ανατροπή της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, της κυβέρνησης Ερντογάν και κάθε επίδοξο διαχειριστή των αντιλαϊκών πολιτικών τους. Δεν είναι κάτι αδύνατο. Για να σταθούμε και εμείς στον πόη των ανθρώπων. Με αυτή τη σκέψη σας ευχόμαστε καλή εβδομάδα και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τις 28 Αυγούστου. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.